κινητοποίηση, αλλά πολύ σημαντική γιατί συμπυκνώνει τους τεράστιους αγώνες, τους πολύ σημαντικούς, τους πολύ μαζικούς που δώσαμε ένα χρόνο. Αγώνες που χάρη σε αυτούς καταφέραμε να πάρουμε αυτά τα ψίχουλα που προέβλεψε η κυβέρνηση. Χωρίς αυτούς θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Σήμερα αυτή η δύναμη που έχουμε, αυτή η συσπήρωση στα σωματεία μας, είναι η πολύ μεγάλη ισχύς που έχουν τα αιτήματά μας. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε, να μην αφήσουμε για την επόμενη μέρα κυβέρνηση και εργοδοσία να μας τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί, να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί τα δικαιώματά μας. Καμία εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε δυναμικά, συσπυρωνόμενοι στα σωματεία και αγωνιστικά. Είμαστε εδώ και εικαστικοί στη μεγάλη αυτή συνάντηση της τέχνης. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και από την αρχή της πανδημίας και οι εικαστικοί όπως και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες βρισκόμαστε στην ανεργία, στην ανέχεια, με κλειστούς τους εκθεσιακούς χώρους και τα μουσεία, με υποτυπώδη στήριξη από την πολιτεία, σχεδόν μηδαμινή. Είμαστε εδώ όμως. Σε αυτό το διάστημα ζήσαμε επιθέσεις χρόνια τώρα για την τέχνη στο δημόσιο χώρο. Έχουμε την κατάργηση της καλλιτεχνικής παιδείας στην εκπαίδευση. Έχουμε την ψήφιση του τρομονόμου πριν λίγες μέρες με τον οποίο μπαίνει λογοκρισία στον χώρο της τέχνης. Έχουμε καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών προς όφελος των επιχειρήσεων που δρούν στον χώρο του πολιτισμού. Συνάδελφοι, σήμερα είναι ένας χρόνος, αλλά δεν είναι η ολοκλήρωση ένας αγώνας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Συνεχίζουμε. Art Attack. Οι καλλιτέχνες στην αντεπίθεση. Οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό βρίσκονται σήμερα εδώ, όπως ήταν εδώ και ένα χρόνο στις επάλξεις. Η κατάσταση και τους εργαζόμενους στο θέαμα ακρόαμα ήταν και πριν την πανδημία πολύ κακή. Υγεία! Παιδεία! Διαμορφώνεται από εδώ και πέρα, μετά την πανδημία και τους χώρους που θα ανοίξουν, ακόμα χειρότεροι εργασιακοί όροι. Είμαστε εδώ γιατί από την πρώτη στιγμή πρωτοφωνάξαμε για ανοιχτούς χώρους στον πολιτισμό, μέτρα προστασίας της υγείας, για την επιβίωση του εργαζόμενου του κλάδου. Όσοι νόμοι έναψιν Χριστού, οι διαδηλώσεις θα συνέχισουν. Πίσω από τον πανό του σωματείου διαδηλώσαμε εδώ και ένα χρόνο πλαίσιο προστασίας για τους εργαζόμενους, συνολικά για τους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι το βράδυ της Κυριακής υπάρχει προγραμματισμένη συναυλία του σωματείου μας που θέλουμε να αναδείξουμε όλες οι ειδικότητες που εργάζονται, συνενώνουν την ιδέα τους, τη δημιουργία τους για να φτιαχτεί ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα για καλλιτεχνική παραγωγή. Υγεία, παιδεία και πολιτισμό έχουμε ανάγκη και όχι αυταρχισμό. Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι το διήμερο αυτό πρέπει να σηματοδοτήσει, να είναι ορόσημο για τη συνέχεια του αγώνα μας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης που μας στέλνει στον πάτο. Σήμερα ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου δίνει και αυτό το παρόν σε αυτή τη μεγάλη καλλιτεχνική συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση των καλλιτεχνικών σωματείων, των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, που εδώ και ένα χρόνο έχουν δει τις δουλειές τους να χάνονται, έχουμε δει τις σχολές μας να κλείνουν, έχουμε γίνει μαθητές και σπουδαστές μέσα από το Zoom, σε
σε ένα αντικείμενο που απαιτεί ζωντανή επαφή. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει όλα αυτά τα ποσά που δίνει στους μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου για να συνεχίζουν τις παραγωγές τους, στην αστυνομία για να μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια ή για να δέρνει αθώους πολίτες, την ίδια στιγμή δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν έχει πάρει ούτε ένα οικονομικό μέτρο στήριξης για εμάς, για τους σπουδαστές που κι εμείς βιώνουμε την ανεργία και εμείς βιώνουμε την οικονομική κρίση όπως όλο το υπόλοιπο κομμάτι του λαού. Μέχρι στιγμής με τον αγώνα μας έχουμε δείξει ότι δεν υποτασσόμαστε, ότι δεν θυμωνόμαστε. Αυτή η μέρα σηματοδοτεί για εμάς ακόμη μεγαλύτερη απέτηση, ούτως ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά μας.